Ιαπωνία που μιλάμε για αποχωρήσεις, το πολύ διαφημιζόμενο και πολύ βασανισμένο talent show X Factor φαίνεται πως μένει οριστικά χωρίς παρουσιάστρια. Η Δέσποινα Βανδύ αποφάσισε να κλείσει οριστικά τη συνεργασία της με τον τηλεοπτικό σταθμό Open, ύστερα και από τις άκαρπες διαβουλεύσεις με τους ηθήνοντες του καναλιού που αφορούσαν τις ανοιχτές οικονομικές εκκρεμότητες του σταθμού προς την εταιρεία παραγωγής που έχει αναλάβει την ταξιδιωτική εκπομπή της τραγουδίστριας. Όλα δείχνουν πως τα πράγματα οδηγήθηκαν σε ναυάγιο και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Happy Day, η Δέσποινα Βανδύ βρίσκεται ένα βήμα πριν υπογράψει με τον Sky για τη μεταφορά της εκπομπής στο κανάλι του Φαλήρου. Την αποχώρηση της παρουσιάστρας από το Open έρχεται να επιβεβαιώσει και η χθεσινή παρουσία του Γιώργου Θεοφάνους, κριτή του X Factor, στον Νίκο Μουτσινά, οι οποίοι εντέχνως εξαφάνισαν την Δέσποινα Βανδύ όχι μόνο από την συζήτησή τους, αλλά και από τα πλάνα που αφορούσαν τον ερχομό του Talent Show στη νέα τηλεοπτική σεζόν του Open. Αλλά είναι εκεί πέρα τώρα, καταλαβαίνεις, είναι ο Τσανσόπουλος που είναι μια πολύ συγκεκριμένη προσωπικότητα. Εγώ καιρός επίσης. Εγώ καιρός και αυτός. Τι πόσο γιωμένη αυτή η επιτροπή. Είναι η Μελίνα που είναι μόνη της. Δεν έχει ζώδιο, είναι Μελίνα. Ναι, είναι το 13ο ζώδιο, νομίζω. Πολύ ωραία. Ο Χρήστος τη ζώδιο είναι. Νομίζω ότι Σκορπιός είναι, νομίζω. Όπα, πάπα. Ωραία, θα περάσουμε. Θα περάσουμε πάρα πολύ. Πότε ξεκινάτε, ξέρεις να πεις. Πότε θα βγούμε αέρα. Ναι. Δεν έχω ιδέα. Αυτή είναι η στιγμή σου. Τόλμησέ το. Μάλιστα, και η αλήθεια είναι ότι ενώ έχει ήδη γυριστεί το τρέιλερ το οποίο έχει προβληθεί χθες, εντέχνως δεν συζήτησαν για την παρουσιάστρια, όχι επειδή δεν ήθελαν να την τιμήσουν, γιατί την αγαπούν ιδιαίτερα και ο Νίκος Μουτσινάς και ο Γιώργος Θεοφάνους, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει ζήτημα με την παραμονή της στο Open. Να κάνω μια μικρή ανακεφαλαίωση και να σας πω ότι πριν από περίπου 10-15 μέρες μας είχε ενημερώσει η Τίνα ότι υπήρχε μια δυσαρέσκεια από την πλευρά της Δέσποινας Βανδύ, η οποία είχε συμφωνήσει επί Τζόνι καλημέρι με το Open για δύο εκπομπές, την ταξιδιωτική Παύλα Μαγειρική και το X Factor. Το X Factor άργησε να γίνει, ενώ ήταν να γίνει τη φετινή σεζόν, μετατέθηκε για την επόμενη. Η ταξιδιωτική εκπομπή, που είναι παραγωγή της ίδιας της Δέσποινας, ξεκίνησε κανονικά να γυρίζει, γιατί η ίδια ήταν συνεπής απέναντι στους συνεργάτες της. Είχε πληρώσει δηλαδή. Πολύ ωραία εκπομπή. Ναι, το κόστος των μέχρι στιγμής γυρισμάτων και επεισοδίων. Το κανάλι όμως. Αν δεν, να πω ότι της όφιλε όλα τα δεδουλευμένα, σχεδόν όλα, γενικώς δεν είχε καταβάλει με συνέπεια όλα αυτά τα χρήματα που έπρεπε για να πληρωθούν οι συνεργάτες. Η Δέσποινα Βανδύ, για Δέσποινα Βανδύ είχε πληρώσει τους συνεργάτες, επειδή ακριβώς ήταν δική της παραγωγή. Αυτό στεναχώρησε τη Δέσποινα. Την έκανε να απογοητευθεί, να δυσφορεί και άρχισε να το δείχνει και να κρατάει αποστάσεις και από το μεγάλο project του σταθμού, το X Factor. Μάλιστα, άσκησε πιέσεις και είπε ότι, παιδιά, αν δεν ικανοποιήσετε τις εκκρεμότητες και την οφειλή σας ως προς την ταξιδιωτική εκπομπή, δεν πρόκειται να συνεχίσει. Όχι, θα έλεγε ο καθένας. Τολμηρό, ένας τραγουδιστής που δεν είναι ακριβώς ο χώρος του η τηλεόραση. Καλά, να κάνει μια παρουσίαση το καταλαβαίνω, αλλά να κάνει και την παραγωγή. Ναι. Σε πιάνει όμως η καρδιά σου, ξέρεις. Σε χωράφια που δεν τα ξέρει, δες. Γιατί ξεκινάει ελπιδοφόρα ένα νέο κανάλι, όπου όλοι δουλεύουμε στην τηλεόραση και θέλουμε όλα να πηγαίνουν ρολόι, να πηγαίνουν όλες τις εκπομπές καλά, κάποιες καλύτερα φυσικά. Σου κόβει τα φτερά και όχι αυτά που μεταφέραμε εμείς από πληροφορίες και ειδήσεις και μας κατηγόρησαν για κάποιοι παρουσιαστές του καναλιού δημόσιο ότι τους κάνουμε bullying, βεβαίως, σε συνεντεύξεις τους. Και δυστυχώς να επιβεβαιωνόμαστε σε αυτό. Του Open. Και ναι, και να τους αδειάζει ο σταθμός μέσα από κινήσεις έτσι λίγο περίεργες. Εμάς συγκεκριμένα κατηγόρησαν. Ναι. Όχι ρεπορτάζ, ναι. Και σχολιασμούς μας και τα λοιπά. Έτσι όπως δεν ασχολούμαστε και είμαστε περάχνοι. Πάντως, παιδιά, το τρέιλερ για το X Factor με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Βανδύ έπαιζε κανονικά. Ναι, ναι, έπαιζε. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι εύκολο ούτε για την ίδια ούτε και για το σταθμό. Όχι, και είδες ότι και η Μελίνα Σλανίδου στην κάμερα μας και συγκεκριμένα στο Μιχάλη Πλεμένο και αυτή δυσανασχέτησε γιατί δεν ήξερε πώς να απαντήσει. Δηλαδή, και φαντάζομαι ότι και η ίδια έχει πολύ καλές σχέσεις με τη Δέσποινα Βανδύ και είπε υπάρχει ένα ερωτηματικό γιατί και αυτή είναι σε μια φάση αμηχανίας. Δεν ξέρω ναι, ακριβώς τι να πούνε. Είναι προς αναζήτηση παρουσιαστή, δηλαδή παρουσιάστρια. Ή δεν θα βγει το πρόγραμμα γενικά. Αυτό που ξέρουμε εμείς αυτή τη στιγμή και μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα είναι ότι είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο συζητήσεων με τον Sky, το κανάλι του Φαλήρου. Τουλάχιστον για την ταξιδιωτική της εκπομπή. Αυτό τη νοιάζει σε πρώτη φάση. Μα είναι τόσο ενδιαφέρον. Εγώ και στη συνέχεια μαγειρική. Θα συζητήσει οτιδήποτε. Εγώ δεν βλέπω μαγειρική. Αυτό το βλέπω ευχάριστα και τη συνταγή δηλαδή. Mm-hmm. Παρουσιάζει συνταγές, ξέρεις, με τοπικό άρωμα και. Ξέρουμε αν το πρόγραμμα του Sky θα βγει γενικώς αυτό, το Talent Show.
Το X Factor. Ναι. Φανταζόμαι θα βγει γιατί είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Έχουν ξεκινήσει γυρίσματα, έχουν γίνει κάποιες οντισιόν. Όχι, έχουν γίνει αρκετές οντισιόν, παιδιά. Εγώ που έχω μιλήσει με την Ελένη Βουλγαράκη που έχει αναλάβει και κάνει τα γυρίσματα. Το backstage οντισιόν. Νομίζω. Το backstage μου έχει πει ότι έχουν κάνει πάρα πολλά γυρίσματα. Και νομίζω ότι σε πρώτη φάση τη οντισιόν είναι η Κριτική Επιτροπή. Οπότε ενδεχομένως να ψάξουν ένα πολύ λαμπερό όνομα. Στη Θεσσαλονίκη έχουν κάνει και την παρουσίαση. Ο Μουτσινάς έχει κάτι με το ζώδιο Σκορπιό. Λοιπόν, πραγματική εμπειρία. Ο Μουτσινάς έχει κάτι με το ζώδιο Σκορπιό. Κοίταξε, το ζώδιο Σκορπιό έχουν κάνει. Ξέρετε γιατί αναρωτιέμαι δυνατά. Γιατί έχει δουλέψει αρκετά μεγάλο διάστημα με την Ελένη Μενεγάκη, η οποία και τον βοήθησε στο να αναδείξει το ταλέντο του, η οποία Μενεγάκη είναι Σκορπιό. Μήπως άρα θα πρέπει να έχει την καλύτερη εντύπωση για το ζώδιο. Στις συνεργασίες μια χαρά είναι με τους σκορπιούς. Ναι. Όταν πας στο άλλο, το στο προσωπικό, στο προσωπικό εκεί δεν λίγο είναι σκορπιό. Αχάνει. Πάντως παιδιά, εγώ έχω πολύ καλή εμπειρία. Τώρα είναι αργά θα μου πει.